Ο ΔΟΕΠΑΠ διπεθέτει του Δήμου Βόλου το νομικό πρόσωπο με τα περισσότερα και πιο ενεργοβόρα κτίρια θέτει σε ισχύ ένα έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης η οποία έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της έκρηξης των τιμών της ενέργειας. Στόχος του συγκεκριμένου σχεδιασμού είναι να μην χρειαστεί να κλείσει καμία δομή μετά το καλοκαίρι λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Την επόμενη χρονιά, ο επόμενος χειμώνας προβλέπω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Εάν δεν αλλάξει κάτι σημαντικό, πιστεύω θα βρεθούμε σε κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις, κάποιες στιγμές, κάποιες εγκαταστάσεις, ίσως να περιορίσουμε τη λειτουργία τους, ίσως να αλλάξουμε τα ωράρια τους. Δεν ξέρω, αυτό θα είναι ένα θέμα συζήτηση. Στο πρώτο εξάμηνο του 2022 έχει τριπλασιαστεί το κόστος των λογαριασμών φυσικού αερίου μόνο για τα κολυμβητήρια που έχει υπό την ευθύνη του ο ΔΕΠΑΠ ΔΙΠΕΘΕ. Το φυσικό αέριο είναι αυτή τη στιγμή γύρω στα 300% πάνω. Και να δώσω μια τάξη μεγέθους ότι όσον αφορά μόνο τα κολυμβητήρια, δεν βάζω τα άλλα, δεν βάζω παιδικούς σταθμούς, δεν βάζω μεγάλα κτίρια, κλειστά γυμναστήρια και βάζω μόνο τα κολυμβητήρια. Τα κολυμβητήρια όλο το χρόνο μέχρι πριν αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές, είχαμε ετήσιο κόστος περίπου γύρω στις 300-320.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή ξεπερνάνε τις 900.000, το εκατομμύριο κοντά. Ενδεικτική του μεγέθους του προβλήματος με τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας είναι η χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής σε αυτόν τον λογαριασμό φυσικού αερίου με συνολική χρέωση πάνω από τις 18.000 ευρώ. Μιλάμε για απίστευτους λογαριασμούς. Έχω εδώ μπροστά μου κιόλας ένα λογαριασμό που έχει ρήτρα αναπροσαρμογής 12.000 ευρώ το μήνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, ούτε και ο Δήμος που εμείς εξαρτώμαστε από το Δήμο, είναι ικανός να μας χρηματοδοτεί συνέχεια τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα από την κυβέρνηση, από το κράτος, από τους φορείς. Σε όλα τα κτίρια του ΔΟΕΠΑΠ ΔΙΠΕΘΕ έχουν ληφθεί μέτρα περιορισμού χρήσης των κλιματιστικών, τα οποία δεν λειτουργούν κάτω από τους 25 βαθμούς. Ήδη ακολουθούμε και κάποιες οδηγίες που έχουν βγει, δηλαδή τα κλιματιστικά είναι από τους 25 βαθμούς και πάνω και δεν δουλεύουν και όλη μέρα. Το πολιτιστικό της Νέας Ιωνίας που να έχει μια εκδήλωση, ξέρω εγώ, και παλιότερες εποχές να τα ανάβαμε το air conditioner το πρωί για να πιάσει θερμοκρασία, να είναι κρύο μέχρι όλο το βράδυ. Αυτό τώρα δεν θα συμβεί, θα πάει σε πιο ψηλές θερμοκρασίες, να κάνουμε όλοι λίγο υπομονή. Νομίζω ότι καταλαβαίνει και ο κόσμος τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πρέπει να ληφθεί μέρημνα για τη χρηματοδότηση των δημοτικών δομών μέχρι να οξομαλυνθεί η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση, επισημαίνει ο κύριος Βλιώρας. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να το δει πιο σοβαρά το θέμα η κυβέρνηση. Τουλάχιστον, δηλαδή, θεωρώ ειδικά για κτίρια τέτοια. Μην ξεχνάμε, παραδείγματος χάρη, τα κολυμβητήρια δέχονται τουλάχιστον 2.500 παιδιά κάθε μέρα τα κολυμβητήρια τα δικά μας, κάθε μέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε αυτά και περιορίσουμε τη λειτουργία τους περισσότερο και τέτοιο, το πρόβλημα θα μετακυλιστεί στα παιδιά, στα σωματεία. Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος του ΔΟΕΠΑΠ ΔΙΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου, δεν κινδυνεύει η λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών. Φυσικά δεν διαπραγματευόμαστε σε καμία περίπτωση παιδικούς σταθμούς και τα λοιπά. Όπου υπάρχουν παιδιά, θα δουλεύουν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επαρκής και η ζέστη και το κρύο, δηλαδή ενώ η ψύξη τους και τα λοιπά. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, αλλά άλλες μεγάλες ενεργοβόρες εγκαταστάσεις θα πρέπει να μπουν υπό συζήτηση.